θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο και με τα όσα συμβαίνουν με το πρωτάθλημα και το αν θα ξεκινήσει ή όχι, και θα συνομιλήσουμε με τον δεύτερο αντιπρόεδρο της Football League, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, για να πάθουμε τις περισσότερες πληροφορίες. Κύριε Γιαννόπουλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είστε καλά? Καλά. Τι κάνετε εσείς? Είμαστε κι εμείς καλά. Προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη και η πρώτη εύλογη ερώτηση που μου έρχεται και θα την απευθύνω αμέσως είναι: θα έχουμε τελικά πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο στη Football League? Όχι, δεν θα έχουμε. Δεν θα έχουμε. Όχι, δεν θα έχουμε, γιατί η κατάσταση είναι απελπιστική. Μάλιστα. Δεν με αφήνετε και πολλά περισσότερα περιθώρια αισιοδοξίας με αυτό που λέτε, με το απελπιστική. Γιατί εμείς που αναλάβαμε τώρα μετά από τον κύριο Σφακιανάκη για 15 μέρες, τρέξαμε, να μην σας πω, παντού, δεν βρήκαμε άκρη. Ναι. Δεν βρήκαμε, η κατάσταση είναι ότι δεν έχουμε το ταμείο είναι μείον που λέμε στις αίρες εμείς. Μάλιστα. Άρα υπό αυτές τις συνθήκες τι θα πρέπει να περιμένουμε, κύριε Γιαννόπουλε? Καταρχάς το Διοικητικό Συμβούλιο της Δευτέρας που θα κάνετε? Το Διοικητικό να πάρει αποφάσεις. Οι αποφάσεις είναι πολύ σκληρές που πρέπει να πάρθουν. Ναι. Δεν υπάρχουν λεφτά. Οι υπάλληλοι, ακούστε, δεν υπάρχουν λεφτά. Οι υπάλληλοι είναι απλήρωτοι. Ναι. Είναι οικογενειάρχες. Γίνανε κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε πρώτα να πληρωθούν οι υπάλληλοι και μετά να προχωρήσουμε. Εμείς τώρα πέστε ότι αν δεν βρούμε χορηγούς, αν δεν βρούμε έσοδα, πώς πρέπει να λειτουργήσουμε, τι να κάνουμε, πού να βρούμε δηλαδή, να πληρώσουμε τους υπαλλήλους. Από εκεί ξεκινάει το παν. Δεν λέμε ότι αυτή τη στιγμή θα πάρουν οι ομάδες. Μιλήσαμε με την F3. Μιλήσαμε με τον κύριο Ταγματάρχη, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ, κατά τη γνώμη μου, πάντοτε. Είπε ότι αναλαμβάνει η R3 τα έξοδα και μας δίνει τηλεοπτικό χρόνο. Μάλιστα. Θα δείξει από ένα αγώνα κάθε Κυριακή και τα έσοδα αυτά που θα πάρουμε εμείς από τον τηλεοπτικό χρόνο, του είπαμε πόσο υπολογίζεται με την πίερα που έχετε, 250 με 300 χιλιάδες. Εμείς μιλάμε τώρα όχι να πάρουν οι ομάδες λεφτά. Οι ομάδες δεν θα πάρουν τίποτε. Δεν φτάνουν. Ναι. Να πληρωθούν οι υποχρεώσεις που έχει. Ναι, για να μπορεί να λειτουργήσει η Football League. Έχετε δει. Ναι. Ήρθε από την Αλφα Δόη προχθές ένα... Φιρμάνι. Ένα φιρμάνι, όπως το λέτε εσείς, 630 χιλιάδες. Αφορά ελέγχους του 2005-2006. Μάλιστα, παρελθόν των ετών. Έχετε να πληρώνετε και αυτά δηλαδή. Ναι. Εμείς θα καθίσουμε μέχρι το Συμβούλιο της Δευτέρας, θα δούμε τι αποφάσεις θα πάρουν οι πρόεδροι και μετά δεν ξέρω τι άλλη απόφαση μπορούμε. Εμείς πάντως με τα σημερινά δεδομένα οι δυο μας δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Ναι. Καταλάβατε. Αναφέρεστε και στον κύριο Λεουτσάκο, φαντάζομαι. Εννοείται, βέβαια. Υπό αυτές τις συνθήκες, έτσι όπως αντιλαμβάνομαι, εάν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, αν θα αποφασιστεί δηλαδή στο ΔΣ το επόμενο που έχετε τη Δευτέρα, θα είναι κάτι που θα το αποφασίσουν μόνο οι πρόεδροι, και αν αποφασίσουν δηλαδή να βάρουν και πάλι το χέρι στην τσέπη για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Εννοείται. Για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, σας λέω, πρωταρχικός ρόλος είναι να πληρωθούν οι υπάλληλοι. Να πληρωθούν οι υπάλληλοι και μετά να έρθουμε σε μια συμφωνία ότι θα μειωθούν κατά πολύ οι αποδοχές τους. Ναι. Καταλάβατε, είναι πολλά τα έξοδα. Δεν μπορούμε, δεν αντέχει χωρίς έσοδα να λειτουργήσει η Football League. Περιμένουμε, πήγαμε και στην ΕΠΟ. Ναι. Καταθέσαμε κάποια αιτήματα της Football League, τα οποία τα είχαμε και μας τα πήρε η ΕΠΟ. Ναι. Καταλάβατε. Και περιμένουμε να γυρίσουν πάλι σε εμάς, μήπως και περιορίσουμε τα έξοδά μας. Η αλήθεια είναι ότι είχατε κάνει, αν θυμάμαι καλά, κύριε Γιαννόπουλε, μια συνάντηση με τον κύριο Κοντονή, αλλά δυστυχώς άλλαξε και ο υπουργός. Ο κύριος Κοντονής υποσχέθηκε ότι τα αιτήματα αυτά που ζητάγαμε ήταν λογικά. Καταλάβατε, αλλά άλλαξε, δεν πειράζει, τι έγινε. Μακάρι, αφού υφυπουργός έγινε υπουργός, μακάρι να ανέβει ο άνθρωπος.
Καταλάβατε, δεν έχουμε τίποτα εμείς. Και αν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα ξεκινήσει από την τρίτη αγωνιστική που σταμάτησε ή θα... Όχι. Όχι, θα ξεκινήσει κανονικά και αυτές οι αγωνιστικές θα γίνουν εμβόλυμες. Μάλιστα, άρα είχατε ήδη αποφασίσει για 4 εμβόλυμες, άρα θα πάμε σε άλλες 3, συνολικά δηλαδή 7 εμβόλυμες αγωνιστικές. Θα γίνουμε Αγγλία. Θα παίζουμε Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο. Ναι. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξουν οι ομάδες, βέβαια, και κυρίως πόσο θα αντέξουν τα έξοδα. Και αν έχουν ορισμένοι πρόεδροι, αν έχουν λεφτά, ναι, να ακολουθήσουν, να μην γίνουμε σαν τα περσινά. Μην αρχίσουν να εγκαταλείπουν, δηλαδή. Βεβαίως. Αυτά όλα θα τα συζητήσουμε τη Δευτέρα. Ναι. Θέλω να συνεχίσουμε όπως είμαστε ή όποιοι δεν έχουν να σταματήσουν από τώρα, καταλάβατε. Ναι. Δεν μπορεί να παίξουμε και να φτάσουμε το Δεκέμβριο και να λέει ο Πανσεραϊκός, παιδιά, εγώ δεν έχω άλλα. Ναι. Αν δεν έχεις άλλα, μην ξεκινάς, αν δεν έχεις άλλα. Ναι. Σε περίπτωση που τη Δευτέρα θα φέρετε προφανώς το ΔΣ και αυτή την κουβέντα που κάνατε με την ΕΡΤ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και θα το μεταφέρετε στους... Βεβαίως, και τα αποτελέσματα αύριο που έχει συμβούλιο η ΕΠΟ, mm-hmm, και τα αποτελέσματα που θα έχουμε από την ΕΠΟ. Mm-hmm. Αυτά τα δύο είναι, ναι, τα κύρια σημεία μας. Για το τηλεοπτικό, που είναι ένα βασικό έσοδο και ήταν τα προηγούμενα χρόνια ιδίως, νομίζω, ο αιμοδότης. Τα προηγούμενα χρόνια, mm-hmm, ήταν οι παχές αγελάδες. Τώρα, mm-hmm, βλέπετε, mm-hmm, οι αγελάδες μείναν χωρίς τροφή. Καταλάβατε. Mm-hmm. Ναι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι άλλο. Σε περίπτωση που αποφασίσουν ότι δεν το δέχονται ο συνεταιρισμός και υπάρχει, και δεν πάμε σε κεντρική διαχείριση δηλαδή φέτος, υπάρχει πιθανότητα μετά, δυνατότητα, ξέρω πώς θέλετε πείτε το, να πάει κάθε ομάδα ξεχωριστά και να κλείσει μόνη στα τηλεοπτικά? Όχι. Σε αυτό είμαστε ενωμένοι όλοι μαζί, ότι θα συνεχίσουμε όλοι μαζί. Ναι. Και αυτή την πρόταση την έκανε ένας από τους μεγάλους συλλόγους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε σεβόμαστε τη γνώμη του κυρίου Καρυπίδη που είπε, ναι, όλοι μαζί ή κανένας. Ναι. Πάντως βέβαια, ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο Δεκέμβριο, συνήθως λένε οι άνθρωποι που χειρίζονται τα budget από τις εταιρείες και τα χορηγικά πακέτα, συνήθως σπανίως δίνουν τέτοια εποχή. Γι' αυτό μας έκανε ο κύριος Σταγματάρχης την καλύτερη προσφορά. Τη στιγμή που εμείς δεν βρήκαμε, γιατί όταν ήρθαν κάποιοι μας είπαν ότι έχουν και τηλεοπτικά, έχουν και 70 εταιρείες, χορηγούς, ναι, καταλάβατε, ναι, και πήραν την προεδρία. Από πού αντλούσε την αισιοδοξία του αυτή ο κύριος Σφαγιανάκης, πραγματικά αναρωτιέμαι και εγώ φωναχτά τώρα. Αυτά είναι προσωπικά του καθενός. Ναι. Όταν περάσανε οι 2,5 μήνες τώρα που περάσανε, η ΕΠΑΕ όχι μόνο δεν είχε έσοδα, είχε και έξοδα. Είχε, ναι, και περιτά έξοδα μάλλον, όχι έξοδα, και περιτά έξοδα. Mm-hmm. Είχατε αποστείλει και μία επιστολή στη Super League, αλλά φωνή βόντος εν τη ερήμου, μάλλον. Δεν πειράζει. Αυτά θα τα βρούμε στη διαδρομή. Η Super League είχε, το 2006 είχε γίνει ένας νόμος, ναι, ο οποίος έλεγε ότι η Super League θα βοηθάει και τη β' κατηγορία. Γιατί η UEFA και η FIFA θέλουν να υπάρχουν δύο επαγγελματικές κατηγορίες. Ναι. Αυτοί ξεχάσαν ότι εμείς είμαστε επαγγελματική κατηγορία και μας κάνανε ότι είμαστε ερασιτέχνες, καταλάβατε. Mm-hmm. Και ενώ στα δύο πρώτα χρόνια μας δώσανε από 2 εκατομμύρια σαν ενίσχυση, όχι, δηλαδή, να μπορούμε να λειτουργούμε. Ναι. Μετά το δεύτερο χρόνο σταματήσανε και αυτά. Δηλαδή ο νόμος για αυτούς καταργήθηκε. Αυτά θα τα βρούμε στη διαδρομή μεταξύ μας. Mm-hmm. Αυτά δεν πειράζει. Θα βρούμε. Η UEFA λέει να παίρνουν δύο επαγγελματικές κατηγορίες για να μπορεί να παίζει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Ναι, σωστά. Άμα, ναι, γίνει μία κατηγορία, ας παίζουν μόνοι τους. Ναι. Καταλάβατε. Εμείς πάντως με τα σημερινά δεδομένα, με απλήρωτους υπαλλήλους, η καεφορία να τρέχει, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Κάνουν μεγάλο λάθος. Ναι. Καταλάβατε. Αλλά αυτά είναι δικά μας. Τίθεται και ξεκάθαρα ένα ζήτημα πλέον, έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα, κύριε Γιαννόπουλο, νομίζω, για το πώς θα είναι από εδώ και πέρα το πρωτάθλημα της Football League. Γιατί από αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί κάθε χρόνο να διεξάγεται. Θα πρέπει να βρεθεί ένα άλλο θεσμικό πλαίσιο. Δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι αυτό, αλλά πρέπει να στηθεί από την αρχή το λογικό δόμα. Γιατί διαφορετικά θα πάει σε αφανισμό. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Ή θα πρέπει να υπάρχουν μόνο πρόεδροι ιδιοκτήτες, οι οποίοι να έχουν την οικονομική ευχέρεια και να τα αναλαμβάνουν όλα. Να πληρώνουν μόνο χωρίς να εισπράττουν τίποτα. Να εισπράττουν αυτά τα ελάχιστα που παίρνουν από τα εισιτήρια και από όποια άλλα έσοδα έχουν οι ΠΑΕ. Ποια εισιτήρια? Υπάρχουν εισιτήρια.
Όποια εισιτήρια πόρτα έχει. Δηλαδή ναι. Έχουν 4-5 ομάδες έχουν εισιτήρια. Οι υπόλοιπες ομάδες δυστυχώς ο κόσμος σου λέει θα δώσω εγώ 20 ευρώ το μήνα και θα έρχεται η Ευρώπη στο σπίτι μου. Ναι. Αυτοί οι φίλαθλοι, οι γνήσιοι που πηγαίνανε κάποια στιγμή άρχισαν να βαριώνται. Και ευτυχώς που ξεκινήσαμε και πολύ καλά φέτος το πρωτάθλημα. Ναι. Ότι οι μεγάλες ομάδες που διεκδικούν άνοδο, τις πρώτες δύο αγωνιστικές δεν κερδίσανε. Ναι. Δεν κερδίσαν. Και εδώ είναι καταλαβαίνετε, και... ακούστε, σας διακόπτω, συγγνώμη. Ναι. Καταλαβαίνετε, αν οι μεγάλες ομάδες κερδίζανε, θα λέγανε ότι η Β' Εθνική είναι στημένη. Καταλάβατε. Ναι, ναι. Και εδώ είναι βέβαια και η ειρωνία της τύχης, διότι υπάρχει από ό,τι φαίνεται ένα πολύ ανταγωνιστικό προϊόν φέτος στο πρωτάθλημα της Football League και αυτό το προϊόν δεν μπορεί να βρει ούτε έναν χορηγό, ούτε μία τηλεοπτική στέγη. Αργήσαμε. Φτάσαμε στο Δεκέμβριο. Τι να σου δώσει ο άλλος. Ναι. Το μόνο που περιμένουμε τώρα, μήπως κάποιο εκτός από την ΕΡΤ, μήπως βρεθεί ένα από τα δύο κανάλια και μας δώσει περισσότερο τηλεοπτικό χρόνο, όχι λεφτά, καταλάβατε. Ναι. Λεφτά τελειώσανε, δεν έχουμε. Κάποτε είχαμε λεφτά, υπήρχαν, τώρα δεν υπάρχουν λεφτά πλέον. Άρα θα τώρα υπάρχει τηλεοπτικός χρόνος. Θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν και να το αποδεχθούν από ό,τι αντιλαμβάνομαι όλοι οι πρόεδροι των ΠΑΕ της Football League, ότι φέτος να μην περιμένουν έσοδα από τηλεοπτικά και από άλλα, να πρέπει να κάνουν τα κουμάντα τους, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Αυτό όπως το λέτε, Θα βάλουν το χέρι στην τσέπη. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν 18 πρόεδροι να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Ναι. Σας το λέω από πείρα, 30 χρόνια είμαι στο Πανσεραϊκό. Ναι. Από πείρα σας το λέω, δεν υπάρχουν 18 πρόεδροι να βάλουν. Μα ακόμη και αυτοί που βάζουν ήδη τώρα στο ξεκίνημα αυτούς τους μήνες, κύριε Γιαννόπουλε, κάποια στιγμή θα κουραστούν ενδεχομένως και αυτοί να βάζουν μόνο το χέρι χωρίς να έχουν ένα αντίκρισμα. Βεβαίως. Διότι μια ανώνυμη εταιρεία, γιατί μπορεί να υπάρχει ιδέα, οι ομάδες είναι, ξέρετε, και ιδέα εκτός από ανώνυμη εταιρεία, αλλά ανώνυμες εταιρείες έχουν ισολογισμούς, έχουν θέματα οικονομικά. Έτσι είναι, όπως τα λέτε, έτσι είναι. Μάλιστα, άρα για να το συνοψίσουμε και για να καταλάβει ο κόσμος που ακριβώς βρισκόμαστε, τη Δευτέρα θα γίνει... Θα καταλάβω ότι δεν παίζουμε την Κυριακή και ότι τη Δευτέρα παίρνουν μεγάλες αποφάσεις οι πρόεδροι. Οι πρόεδροι παίρνουν μεγάλες αποφάσεις. Άρα θα είναι ένα πολύ κρίσιμο ΔΣ τη Δευτέρα. Αυτό αντιλαμβανόμαστε. Πάρα πολύ κρίσιμο. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα, κύριε Γιαννόπουλε. Να είστε καλά και ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Γεια σας.